της. Εγώ την καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί αν έχεις φάει λίγο παραπάνω πριν τη φωτογραφία και πετάει κυλίτσα, δεν έχω πάθει εγώ να με παίρνει ο Νίκος Γεωργιάδης το καλοκαίρι και να μου λες πας για το τέταρτο. Όχι, του λέω γιατί. Μου λες έχουμε κάτι φωτογραφίες που πετάει η κυλίτσα. Αφού το ξέρεις, λέω ότι πετάει πάντα η κυλίτσα, μου λέω. Μ' άρεσε το φαγητό μου, φίλε καλοκαιριάτικα, τι να κάνω. Όχι, είναι αυτό που θέλεις, ρε παιδί μου, να ξέρεις ότι είναι ο άλλος. Δηλαδή, αλλιώς βρωματάς. Είδες όμως ο Νίκος ότι σε παίρνει και ένα τηλέφωνο, είναι προς τιμήν του. Ναι, ναι, με πήρε. Με πήρε. Κοίτα, στις εγκυμοσύνες δεν μπορείς να γράψεις κάτι από το μυαλό σου. Εδώ επιβεβαιωμένες ξέρουμε εγκυμοσύνες, όχι από τους ίδιους και δεν τις αποκαλύπτεις. Καλά, θα μπορούσε να το γράψει χωρίς συγκατάθεση του στυλ λίγο φουσκωμένο. Οι δημοσιογράφοι αυτοί που ξέρουν δεν το κάνουν χωρίς συμπεριφορά. Αυτό σου λέω ότι είναι να το εκτιμούμε αυτό. Η αγαπώ τη μαμά της που της λέει το μαγιό αυτό καινούριο. Η μαμά της από όλο πρόσεξε το μαγιό ότι είναι καινούριο. Σου λέει που βλέπω την κόρη μου στα περιοδικά. Τουλάχιστον να μάθω πότε το αγόρασες και δεν το πήρα χαμπάρι. Πόσο καιρό. Ο νέος άνθρωπος βέβαια που έμαθε από μια τηλεοπτική εκπομπή ότι και φυσικά σκέφτομαι το γάμο. Πώς θα την δράσει. Ποιος λες τώρα, γιατί κάτι μου λέγει μέρη, συγγνώμη. Α, νομίζω ότι θα τα έχουν συζητήσει. Είναι δύο όριμοι άνθρωποι που η Παναγιώτα στα προσωπικά της είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα που της αξίζει ευτυχία. Ήθελε να βρει έναν σύντροφο.